Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να έχετε την, ας το πω, ευγενή καλοσύνη να ακούσετε προβλήματα των διαφόρων φορέων του νομού. Ο νομός Κιλκής είναι ένας νομός που έχει στο τομέα τον υγειονομικό ένα κεντρικό νοσοκομείο, το κεντρικό το νοσοκομείο Κιλκής και ένα διασυνδεόμενο το νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κουμένισσας. Έχει δύο κέντρα υγείας, Πολυκάστρου και της του Δροσάτου και περίπου 35 έδρες περιφερειακών ιατρείων. Φαντάζομαι ότι έχετε και από την υπόλοιπη ενημέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας μάθει ότι το ζήτημα της υποστελέχωσης των δομών υγείας σε όλη την Ελλάδα είναι κυρίαρχο. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή κυρίως στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, στα νοσοκομεία της Ελλάδας και κυρίως της περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας, δεν έχει ξαναγίνει όλα αυτά τα χρόνια που τουλάχιστον εγώ ασχολούμαι στον υγειονομικό χώρο. Το θέμα της υποστελέχωσης των δημόσιων δομών υγείας είναι πρόβλημα και καθίσταται ακόμα εντονότερο, όπως είπα, στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές. Επειδή ως δεύτερος αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου χθες είχαμε ένα διοικητικό συμβούλιο στον Πανελλήνιο και συζητήθηκε αυτό το ζήτημα, αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και νομοθετικές αλλαγές. Εάν είχατε την καλοσύνη, θα σας συγχαιρίσω εγώ ένα υπόμνημα. Θεωρώ ότι θα μπορούσατε να στηρίξετε τέτοιου είδους αλλαγές. Θα σας τα υποβάλω. Για τον νομό Κιλκής και για τη λειτουργία του νοσοκομείου Κιλκής θα αναφερθεί ειδικότερα και λεπτομερέστερα ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Κιλκής, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κιλκής, και να πω εδώ ότι η αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκής παρίσταται εδώ διεμού του αντιπροέδρου του κυρίου Πετρίδη Ισαάκ, καρδιολόγου, και του Γενικού Γραμματέα κυρίου Βαβάκα Αναστασίου, Γενικού Γιατρού. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα τόσο στην αντιμετώπιση των περιστατικών αλλά και στην αυτή καθ' αυτή καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο γιατί είναι πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι θα θέλουν να μιλήσουν και θέλω να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, ο οποίος εκτεταμένα θα αναφερθεί στη λειτουργία και την δυσλειτουργία του νοσοκομείου Κιλκής. Θέλω μόνο να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της λειτουργίας της παθολογικής κλινικής. Όπως ξέρετε, οι παθολογικές κλινικές είναι οι ναυαρχίδες των νοσοκομείων. Αν δεν δουλεύει σωστά μια παθολογική κλινική, όλες οι υπόλοιπες κλινικές, χειρουργικές, καρδιολογικές κλπ. Υπολειτουργούν. Υπολειτουργούν με την έννοια ότι χρειάζονται πάντα τη συμπαράσταση παθολόγων. Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Κιλκής που υπάρχει μια παθολογική κλινική, μια κλινική υιογενών λοιμόξεων, κλινική COVID δηλαδή, και όλα τα υπόλοιπα περιστατικά εξυπηρετούνται από τρεις παθολόγους. Ήταν τέσσερις, παραιτήθηκε ο ένας λόγω αυτών των συνθήκων, λόγω υπερκόπωσης, λόγω του φαινομένου burnout και μαθαίνουμε σήμερα ότι και η διευθύντρια της παθολογικής είναι πια στα όρια της. Με τρεις παθολόγους
είναι αδύνατο επιστημονικά να καταρτιστεί πρόγραμμα εφημεριών και να έχει αυτό μια αποτελεσματική λειτουργία. Είναι πια επικίνδυνες οι καταστάσεις και είναι επικίνδυνες οι εφημερίες και για τους εργαζόμενους γιατρούς, αλλά και για τον κόσμο και για τους νοσηλευόμενους.